χρώμα και άρωμα Χριστουγέννων παίρνει σιγά σιγά η κεντρική πλατεία της Καβάλας, αφού ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου για τα παιχνίδια που θα τοποθετηθούν εκεί, αλλά και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ήδη οι εργάτες δουλεύουν πυρετοδός για να είναι όλα έτοιμα όσο πλησιάζουν οι γιορτές, και η μόνη σοβαρή διαφοροποίηση στην πλατεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η απουσία του παγοδρομίου. Χριστουγεννιάτικο χρώμα αρχίζει να παίρνει η κεντρική πλατεία της Καβάλας, καθώς ήδη αρκετά παιχνίδια όπως καρουζέλ, το περίφημο καραβάκι, στείνονται στην πλατεία εν όψη των Χριστουγέννων, ώστε να δοθεί ένα διαφορετικό χρώμα, ένα άρωμα Χριστουγέννων στην αγορά της πόλης. Βλέπουμε ήδη το δέντρο να στολίζεται όπως κάθε χρόνο, αλλά και αρκετούς εργάτες να στείνουν τα παιχνίδια, τα οποία θα διασκεδάσουν τα παιδάκια για 1,5 τουλάχιστον μήνα. Η απουσία του παγοδρομίου στο χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να ενοχλεί ούτε να ανησυχεί τους εμπόρους, οι οποίοι περιμένουν να ζεσταθεί η αγορά από αυτές τις πρωτοβουλίες της Δημάρχου Καβάλας, της κυρίας Δήμητρας Τσανάκα. Ικανοποιημένοι όμως δηλώνουν και οι έμποροι του κέντρου της πόλης από τις πρωτοβουλίες του Δήμου, που περιμένουν πώς και πώς τα Χριστούγεννα και τις γιορτές που θα τα συνοδεύσουν για να ζεσταθούν και τα ταμεία τους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας είναι πολύ ευχαριστημένος, γιατί υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη Δήμαρχο και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Ζητήσανε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας, τις οποίες και δώσαμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιες από αυτές είναι υλοποιήσιμες και κάποιες μπορεί να μην ήταν. Από εκεί και μετά η συνεργασία έγινε, το αποτέλεσμα θα φανεί. Ας δούμε πώς θα προχωρήσουν οι όλες εκδηλώσεις και η διαμόρφωση όλων των χώρων που θέλουν να βάλουν είτε παιχνίδι είτε οτιδήποτε άλλο. Ζητήσαμε στολισμό, ο οποίος καινούριο στολισμός μπαίνει και σε πεζόδρομους και σε άλλες περιοχές. Ζητήσαμε να γίνει μια ωραία γιορτή η οποία να είναι ζεστή, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι για να στήσεις κάτι το οποίο να φτάσει σε γεγονότα άλλων πόλεων, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε ακόμα και σε όμορους νομούς, θέλει πάρα πολλά χρόνια και θέλει οργάνωση, αλλά και θέλει και συνεργασία όλων μα όλων των φορέων. Ας ξεκινήσουμε κάτι σιγά σιγά και νομίζω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση από όλους θα μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Η απουσία του παγοδρομίου πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη γενικότερη κίνηση? Δεν μπορώ να έχω άποψη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι άλλοι υπεύθυνοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να φέρουν το παγοδρόμιο ή να αποφασίσουν για τη μη ή όχι συμμετοχή του παγοδρομίου. Από εκεί και μετά, εμάς, σας είπα και πάλι, είναι κάτι το οποίο οτιδήποτε γίνεται μέσα στην πόλη και γίνεται σωστά και οργανωμένα, εμείς είμαστε σύμφωνοι και με την Δήμαρχο είμαστε σε άψογη συνεργασία.